μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός και για τις επόμενες 3 ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και μάλιστα σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και στην Δυτική Μακεδονία. Από το βράδυ κυρίως της Τρίτης αναμένονται βροχοπτώσεις, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες μπορεί τοπικά να έχουν έντονα χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα για σήμερα το βράδυ της Τρίτης αναμένουμε βροχοπτώσεις στην Κοζάνη και στις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Όπως είπαμε, τα φαινόμενα μπορεί να έχουν έντονα χαρακτηριστικά κυρίως τη νύχτα της Τρίτης, ξημερώματα Τετάρτης, αλλά και την Πέμπτη, όπου θα διατηρηθούν. Οι άνεμοι ενισχύονται και θα γίνουν βόρειοι, με αποτέλεσμα να σημειώσει πτώση και η θερμοκρασία, και η διακύμαση της θερμοκρασίας θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Όπως βλέπουμε και στην εικόνα που μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μια εικόνα από το δορυφόρο, φαίνεται πως επηρεάζεται και η Δυτική Μακεδονία από το χαμηλό βαρομετρικό σύστημα, το οποίο κινείται προς την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, και βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά πως οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες, οι οποίες όπως είπαμε θα σημειωθούν κυρίως το βράδυ της Τρίτης, ξημερώματα Τετάρτης. Τα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες μέρες, κυρίως την Πέμπτη, όπου και εκεί περιμένουμε να εκδηλωθούν τοπικά έντονα καιρικά φαινόμενα, και σταδιακά από το πρωί της Παρασκευής θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα λόγω της επικράτησης των βόρειων ανέμων και θα κυμανθεί από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου.